Και το ευτέλειο έχει την ιδιότητα και να ιατρεύει το σώμα, αλλά και την ψυχή. Και βεβαίως ακόμη και να συγχωρεί αμαρτίες, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν πάμε να εξομολογηθούμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή όλοι πάσχουμε, είτε στο σώμα είτε στην ψυχή, και κυρίως πάσχουμε και στο πνεύμα, και πρώτος εγώ. Λοιπόν, επειδή όλοι πάσχουμε, είναι καλό να έχουμε μια προσευχητική, θα έλεγα, έτσι, στάση μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να μιλάμε, χωρίς να χρειαστεί να διακόψω, και περισσότερο να θυμόμαστε και όλους εκείνους τους ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται την προσευχή μας, διότι βρίσκονται σε κάποιο νοσοκομείο ή βρίσκονται άρρωστοι ή δεν μπορούν να έρθουν εδώ, και να προσευχόμαστε και αυτούς που να τους φέρουν έτσι μπροστά μας και να τους παραδίδουμε στον Χριστό. Διότι αυτό το μυστήριο έχει αυτή την ιδιότητα να θεραπεύει τα νοσήματα και της ψυχής και του σώματος. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο η Εκκλησία